Και πάμε να δούμε αυτό εδώ το πρόγραμμα το οποίο θα μας αναδείξει πλήρως τα ορίσματα γραμμής εντολής και βασικά ισοπεδώνει και την εννοιά τους. Δηλαδή, αν καταλάβουμε το προγραμματάκι, μετά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη διαχείριση ορισμάτων γραμμής εντολής. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι η main μας για να πάρει ορίσματα γραμμής εντολής πρέπει να τις βάλουμε αυτά τα δύο ορίσματα, το ARCSE και το ARCVE. Το ARCSE ακέραιος αριθμός, το ARCVE πίνακας σύμβολου σειρών. Και αμέσως μετά τυπώνει το ARCSE για να βλέπουμε λίγο την τιμή του και μετά με ένα loop θα διατρέξει τις τιμές οι οποίες έχουν αποθηκευτεί στον πίνακα σύμβολο σειρών. Παρατήρησε λίγο ότι το loop τρέχει από I-0 έως και το ARCSE-1 όπως είπαμε, όπου στην τιμή 0 θα έχουμε το όνομα του προγράμματος και στις τιμές ARCVE του 1, ARCVE του 2 κτλ. Κτλ. Έως και ARCSE-1 θα έχουμε τα υπόλοιπα ορίσματα τα οποία έχουμε διοχετεύσει στο πρόγραμμά μας. Πάμε λοιπόν να το τρέξουμε λιγάκι. Αυτό εδώ είναι το κωδικάκι λοιπόν. Το κάνω ένα compile και γυρνάω πάλι στην κονσόλα όπως είπαμε, εντάξει. Και το τρέχω λίγο, ARCSE, ARCVE, loop το έχω πει. Και του βάζω που λες 2-3 ορίσματα να υπάρχουν, να του βάλουμε 2 ορίσματα καταρχάς. Και έχει τρέξει το loop, να το παρατηρήσουμε λίγο. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι το ARCSE έχει πάρει την τιμή 3. Τρία κολοκυθιά έχουμε, το όνομα του προγράμματος πρώτον και δεύτερον τις δύο σύμβολου σειρές. Και βλέπεις εδώ την αρχικοποίηση ότι στο ARCVE του 0 έχει βάλει μόνο το όνομα του προγράμματος, ενώ στο ARCVE του 1 έχει βάλει και τις σύμβολου σειρές. Να πω τώρα ότι αναφορικά με το ARCVE του 0 αυτό λίγο ποικιλομορφεί, δηλαδή αν τρέξω ακριβώς το δύο πρόγραμμα κατευθείαν από το dev, στο ARCVE του 0 θα μου βγάλει και το πλήρες path, εντάξει. Οπότε αυτό προφανώς έχει κάποια ρύθμιση η οποία δεν τη γνωρίζω και δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Γιατί αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι τα ορίσματα τα οποία περνάμε στο πρόγραμμά μας. Αυτά μας ενδιαφέρει να διαχειριστούμε. Εν πάση περιπτώσει και το ARCVE του 0 έχει το όνομα του προγράμματος, το οποίο μπορεί να είναι και χρήσιμο στα πλαίσια κάποιες εφαρμογής. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα πείραμα, ας πούμε. ARCSE, ARCVE, loop λοιπόν, και έχω βάλει δύο ορίσματα. Τώρα, άμα του βάλω μερικά ακόμα, βλέπεις ότι τα κόμματα χωρίζουν τα ορίσματα. Τότε, και πατήσω το Enter, τώρα έχουμε ότι το ARCSE είναι ίσο με το 5, ένα το όνομα του προγράμματος συν 4 τα ορίσματα τα οποία έχουν ακολουθήσει, ARCVE του 0 το όνομα του προγράμματος και αμέσως μετά ARCVE του 1, 2, 3, 4 τα ορίσματα και πάρα πολύ σημαντικό το οποίο θέλω να το καταλάβεις είναι ότι το ARCVE έχει αποθηκεύσει σύμβολο σειρές. Δηλαδή το 3 αυτό που βλέπεις εδώ να έχει τυπωθεί είναι η σύμβολο σειρά 3. Και σύμφωνα με αυτά που μάθαμε στις σύμβολο σειρές είναι ένας πίνακας λοιπόν αυτό το πράγμα από χαρακτήρες που στην πρώτη θέση έχει το χαρακτήρα 3 που έχει κωδικοποιηθεί σε ASCII με τον αντίστοιχο νούμερο ASCII. Άρα λοιπόν εδώ πέρα δεν κρατάω στα χέρια μου τον αριθμό 3 που ενδέχεται να τον χρειαστώ στην πράξη του πρόγραμμά μου, αλλά έχω τη σύμβολο σειρά 3 και ομοίως έχω τη σύμβολο σειρά 4. Συνεχίζω λίγο να βάλω 2-3 ορίσματα ακόμα έτσι να υπάρχουν, το 3,14 να βάλω δηλαδή ένα πραγματικό αριθμό και να βάλω άλλο ένα κέρο και να βάλω μετά και μία σύμβολο σειρά. Εντάξει. Όπως βλέπεις το πρόγραμμα λειτουργεί καταπληκτικά, το ARCSE είναι ίσο με το 8, ένα το όνομα του προγράμματος και 7 ορίσματα έβαλα μετά, όπου τα 7 ορίσματα έχουν αποθηκευτεί στις θέσεις από το 1 έως και το ARCSE-1, εντάξει, αυτά για τα ορίσματα γραμμής εντολής και παρατήρησε ωραία διαχείριση στο STR1, STR2, STR3, στα strings δηλαδή. Και αμέσως μετά έχουμε εδώ πέρα τους αριθμούς 3, 4, 22 και το 3,14, τα οποία έχουν το πρόβλημα, ξαναλέω, ότι δεν έχω στα χέρια μου τώρα την αποθήκευσή του ως ακέραιες ή πραγματικές μεταβλητές, αλλά τα έχω σαν σύμβολο σειρές. Εντάξει. Οπότε η ανάγκη έχει διαμορφωθεί αυτομάτως να έχουμε κάποιες συναρτήσεις, οι οποίες συναρτήσεις θα παίρνουν σαν όρισμα μία σύμβολο σειρά και θα την μετατρέπουν στο αντίστοιχο ακέραιο. Μία διαδικασία την οποία θα μπορούσαμε να την κάνουμε και εμείς σαν πρόγραμμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν είχα ας πούμε έναν ακέραιο αριθμό, τον αριθμό 5, μπορώ να πάω σε μία σύμβολο σειρά, εννοώ, έτσι, έστω ότι αυτό είναι σύμβολο σειρά. Θα μπορούσα να πάω να βρω το 5, αμέσως μετά να πάω να δω σε ποιον ASCII κωδικό αντιστοιχεί, να κάνω τη μετατροπή του στον ακέραιο αριθμό 5 και μετά να τον πολλαπλασιάσω επί 10, ας πούμε, και να πάρω και τον επόμενο. Και μετά ξανά επί 10 κτλ. Αλλά θα μπορούσα να κάνουμε μια αλγοριθμική διαδικασία για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της μετατροπής μιας συμβολοσειράς που κωδικοποιεί έναν ακέραιο αριθμό στον πραγματικό ακέραιο αριθμό. Αλλά
Έχουμε λοιπόν μια έτοιμη συνάρτηση που το κάνει αυτό το πράγμα. Έχει οριστεί στο estindilib.h, η οποία ονομάζεται ATOI. Μια ισχυρή συνάρτηση, πολύ χρήσιμη θα έλεγα, η οποία κάνει το εξής. Παίρνει σαν όρισμα μια συμβολοσυρά, στην οποία έχει αποθηκευτεί ένας ακέραιος αριθμός. Και τι κάνει, τον μετατρέπει αυτόν τον ακέραιο αριθμό και τον επιστρέφει στο αντίστοιχο integer, έτσι, στο αντίστοιχο int. Αυτά λοιπόν για τη συνάρτηση ATOI. Και έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας και την ATOI και βασικά ARC, ARC, V και ATOI πάνε πακέτο, ας πούμε, στο μυαλό μας, έχουμε και λέμε ότι αυτό εδώ το προγραμματάκι το οποίο βλέπουμε παίρνει ορίσματα γραμμής εντολής, ARC, ARC, V, αμέσως μετά έχει δύο ακέραιες μεταβλητές. Και εδώ πέρα για δες και έναν έλεγχο τον οποίο κάνει που έχει ενδιαφέρον. Αν το ARC είναι διάφορο του 3, δηλαδή τώρα επιβάλλω στην ουσία στη χρήση του προγράμματος να κάνει το εξής, να πάρει ακριβώς δύο ορίσματα, έτσι, γιατί ξέρω ότι σίγουρα ένα θα είναι το όνομα του προγράμματος, αλλά σύναλλα δύο να μας κάνει τρία. Άρα λοιπόν, αν δεν βάλει ο χρήστης ακριβώς τρία ορίσματα, θα του βγάλω μήνυμα λάθος. Άρα πλέον τώρα προδιαγράφω, αν θες, και με ποιο συντακτικό πρέπει να γραφτούν τα ορίσματα γραμμής εντολής. Και έτσι γίνεται και στην πράξη. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί ορίσματα γραμμής εντολής συνοδεύεται από ένα help file, αν θες, το οποίο help file λέει ότι θα πρέπει να βάλεις δύο ορίσματα, που το πρώτο θα πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, ένας ακέραιος, ο δεύτερος να είναι και αυτός ένας ακέραιος, οι οποίοι θα έχουν αυτές τις ιδιότητες και το πρόγραμμά μου θα επενεργήσει πάνω σε αυτά τα δεδομένα και θα κάνει αυτές τις ενέργειες. Οπότε λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο ελέγχω πια το χρήστη να έχει βάλει το πλήθος των ορισμάτων των οποίων με ενδιαφέρει. Και τώρα πηγαίνω και κάνω το εξής. Παίρνω το ARC V του 1 που θα είναι το πρώτο όρισμα, του κοτσάρω τη συνάρτηση ATOI και αποθηκεύω πλέον την ακέραια τιμή που αντιστοιχεί στην κωδικοποίηση που έχει γίνει στη συμβολοσυρά ARC V του 1. Και παίρνω και το ARC V του 2 και το αποθηκεύω στην ακέραια μεταβλητή ψη, περνώντατος το από τη συνάρτηση ATOI. Σαν να λέω δηλαδή, μετέτρεψέ μου σε ακέραιο αυτή τη συμβολοσυρά και μετέτρεψέ μου σε ακέραιο αυτή τη συμβολοσυρά. Πάρα πολύ χρήσιμο λοιπόν το ATOI. Με το ATOI στην ουσία κλείνουμε και την ουσία των ορισμάτων γραμμής εντολής. Πάμε να το τρέξουμε και λιγάκι. Εδώ είναι το προγραμματάκι. Το κάνω compile και πάμε να το τρέξουμε. ATOI λέγεται το πρόγραμμα, όπως είναι και εμφανές. Και βάζω δύο συμβολοσυρές. Πρώτη είναι η συμβολοσυρά 57 και η δεύτερη είναι η συμβολοσυρά 78. Οπότε αμέσως μετά μου βγάζει το αρίσματα του 57 και του 78. Αλλά το σημαντικό είναι ότι μέσα στη διαχείριση του προγράμματος τα έχω τυπώσει πλέον όχι σαν strings, αλλά σαν ακέραιες μεταβλητές. Βλέπεις εδώ πέρα, στο printf, ορίσματα είναι επί της 100D και τύπωσα το χ και επί της 100D και τύπωσα το ψ. Αυτά λοιπόν για τα ορίσματα γραμμής εντολής. Τώρα ορίζεται ένα πακετάκι ακόμα συναρτήσουν όλα αυτά στη standard library της C. Έτσι έχουμε την ATOL, η οποία ATOL παίρνει σαν όρισμα μια συμβολοσυρά και τη μετατρέπει στον αντίστοιχο long. Έτσι βλέπεις εδώ το τελευταίο γράμμα καθορίζει τον τύπο δεδομένων. Επίσης έχουμε την ATOLL, η οποία παίρνει σαν όρισμα τη συμβολοσυρά και τη μετατρέπει στον αντίστοιχο long long. Και άλλη μια χρήσιμη συνάρτηση, η ATOF, η οποία παίρνει σαν όρισμα μια συμβολοσυρά και μου τη μετατρέπει στον αντίστοιχο double. Άρα έχω στα χέρια μου όλα τα βασικά εργαλεία, βασικά αυτή, αυτή και αυτή εδώ η συνάρτηση, τις γράφουμε να τις έχουμε σαν αναφορά, παίρνουν σαν όρισμα μια συμβολοσυρά και μετατρέπουν αντίστοιχα σε ακέραιο long και σε double αντιστοίχως. Εντάξει, τώρα... αυτά τώρα είναι χρήσιμο να τα έχουμε κάνει μια αναφορά, να τα έχουμε σαν εικόνες. Είναι προχωρημένες συναρτήσεις, οι οποίες προχωρημένες συναρτήσεις μπορεί να φανούν χρήσιμες αν κάποιος πραγματικά εξειδικεύσει στη γλώσσα C. Εντάξει, δηλαδή το κάνει πλέον και επαγγελματικά. Αντίστοιχα, ορίζονται συναρτήσεις που μετατρέπουν μια συμβολοσυρά σε άλλους τύπους δεδομένων. Και έχουμε και λέμε λοιπόν μια συνάρτηση που έχει οριστεί επίσης στην estindilib.h, η str2double. Εντάξει. STR2Double. Έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο πάλι στηριχτήκαμε στην καλή θέληση του χρήστη, έτσι. Δηλαδή προηγουμένως έλεγα έπαιρνε σαν όρισμα μια συμβολοσυρά και τη μετέτρεπε σε ακέραιο. Αν όμως ο χρήστης είναι να μην τον πω τώρα, να μην τον βρίσκω το χρήστη, ποτέ δεν βρίζουμε το χρήστη. Αν όμως είναι παλιάνθρωπος, ας πούμε, και μου γράψει κάτι τέτοιο, εντάξει, δηλαδή τυπώσει έναν ακέραιο και μετά τυπώσει κάτι άλλο, τότε δηλαδή αν βάλει και σαβούρος εδώ δούλεψε, διότι έκανε το σκανεύ του, αν θες, πήγε να το αποθηκεύσει και αποθήκευσε μόνο το 57 και έμεινε και λίγη σαβούρα. Σε πραγματικές εφαρμογές θέλουμε να έχουμε απόλυτο έλεγχο στην είσοδο του χρήστη και έτσι λοιπόν ορίζονται κάποιες συμπληρωματικές συναρτήσεις οι οποίες μπορούν να μας δώσουν καλύτερο ακόμα χειρισμό. Τι κάνει λοιπόν η WSTR2Double, κάνει το εξής. Έχει σαν όρισμα μία σύμβολο σειρά, σαν αυτή την οποία έβαλα, έτσι, δηλαδή πληκτρολογία
ημερολόγησα 57DD. Εντάξει. Και τώρα, αν θέλουμε να είμαστε πολύ σοβαροί επαγγελματίες, προγραμματιστές, ας πούμε, πηγαίνω και διαβάζω το 57, δηλαδή θα πάει και θα διαβάσει τους αριθμούς και αμέσως μετά βλέποντας το D αντιλαμβάνεται ότι αυτό το πράγμα είναι σαβούρα. Οπότε λοιπόν, τι μου επιστρέφει μέσω ενός δεύτερου δείκτη? Προσοχή. Εδώ δηλαδή έχει περάσει σαν όρισμα έναν δείκτη σε δείκτη. Σου θυμίζω ότι η διαχείριση την οποία θα κάναμε θα ήταν η εξής. Μέσα στη main μας θα είχαμε ορίσει ένα car αστεράκι pointer, ας πούμε, και όταν θα κάναμε την κλίση αυτής της συνάρτησης, αντί για την ATOD που είδαμε προηγουμένως, αυτό που θα περνούσαμε σαν όρισμα εδώ θα ήταν η διεύθυνση του pointer, εντάξει. Αυτό το οποίο λοιπόν θα έκανε η STR2W θα ήταν να μου επιστρέφει και έναν δείκτη, τον οποίο θα ήταν ο δείκτης pointer που θα είχα περάσει μέσω αναφοράς στη συνάρτηση αυτήν, στον πρώτο χαρακτήρα, ο οποίος στην ουσία δεν διαβάστηκε. Δηλαδή, διαβάζοντας με αυτή τη συνάρτηση, θα διάβαζα μέχρι και το 57, οπότε τα υπόλοιπα θα ήταν σαβούρα. Άρα θα μου επέστρεφε και ένα δείκτη πάνω στο πρώτο D, ας πούμε, για να του κάνω και μία διαχείριση, αν το κρίνω σκόπιμο προγραμματιστικά. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτή τη συνάρτηση. Αντίστοιχα, τελείως ορίζονται και οι προχωρημένες συναρτήσεις STR του Long, η οποία μου επιστρέφει επίσης έναν δείκτη σε. Σαν δεύτερο όρισμα μου έχει και έναν δείκτη στη σαβούρα η οποία θα ακολουθεί και η STR του Unsigned Long, και έχουν αυτές οι δύο όμως, δηλαδή αυτές που είναι του Long και του Unsigned Long, έχουν και ακόμα ένα όρισμα το οποίο καθορίζει το σύστημα αρρύθμισης το οποίο είναι γραμμένο στο αριθμό S. Παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι γραμμένο στο οχταδικό σύστημα αρρύθμισης και για το δεκαδικό σύστημα αρρύθμισης το όρισμα μπορεί να είναι 0. Δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε για μια προχωρημένη συνάρτηση η οποία κάνει το εξής. Μπορεί ο χρήστης να επικτρολογεί έναν αριθμό στο οχταδικό σύστημα αρρύθμισης, ας πούμε τον αριθμό 57. Αυτό όμως το οποίο θα κάνει αυτή η συνάρτηση θα είναι ότι θα μου επιστρέψει στην επιστρεφόμενη τιμή τον ισοδύναμο αριθμό στο δεκαδικό σύστημα αρρύθμισης, έτσι. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε και μια έτοιμη συνάρτηση η οποία μπορεί να κάνει μετατροπή από ένα σύστημα σε ένα άλλο σύστημα. Και εντελώς αντίστοιχα, βέβαια, έχει και τον CarStar-Star το οποίο πηγαίνει και τοποθετείται στη σαβούρα η οποία ενδέχεται να έχει διαβαστεί αμέσως μετά το διάβασμα του αριθμού ο οποίος μας ενδιαφέρει. Αυτά λοιπόν και για αυτές εδώ τις προχωρημένες συναρτήσεις, τις αφήνουμε να τις έχουμε σαν μια αναφορά και συνεχίζουμε με την ανακατεύθυνση.